Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με το κομμάτι του αντιγρυπικού εμβολιασμού αλλά και των ελλείψεων τα οποία είχαν καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα. Δεν ξέρω στην εικόνα είμαστε τώρα. Θα μας τα δώσουν οι αρμόδιοι, ό,τι έχει να κάνει και με κάποια φάρμακα, με κάποια σκευάσματα. Πολύ μεγάλη ζήτηση αυτή την περίοδο έχουν τα αντιπυρητικά. Έχει να κάνει και με το χώρο των ιώσεων, ο οποίος καλά κρατεί αυτές τις μέρες. Ήθιστε τέτοια εποχή, τι να κάνουμε. Και στα σχολεία ειδικά οι παιδικές ιώσεις είναι εκείνες οι οποίες κυριαρχούν το διάστημα αυτό. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Μανώλη Κατσαράκη, τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων, τον οποίο έχουμε μαζί μας, για να συζητήσουμε και για το κομμάτι του αντιγρυπικού εμβολιασμού. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Κατσαράκη, πώς πάει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός, αν βλέπετε από τον κόσμο να εκδηλώνει ενδιαφέρον, και σε σχέση βέβαια και με τις προηγούμενες χρονιές και με όσα συμβαίνουν, δηλαδή είδαμε ότι υπήρχαν πολύ έντονες αντιδράσεις και από τους φαρμακευτικούς συλλόγους, γιατί τελικά ο εμβολιασμός να μην γίνεται απευθείας από τα φαρμακεία και να μην χρειάζεται αυτή η συνταγογράφηση από τους γιατρούς. Μάλιστα, αυτό είχε αρχίσει πέρυσι αργά μέσα στον Δεκέμβριο και ελπίζαμε φέτος ότι θα ήταν εφικτό αυτό να γίνει από αρχές Οκτωβρίου, προκειμένου, όπως είπατε και εσείς, απρόσκοπτα οι δικαιούχοι του αντιγρυπικού εμβολιασμού, οι ομάδες υψηλού κινδύνου και όλες οι άλλες περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα εμβολιασμού ενηλίκων, να μπορέσουν να εμβολιαστούν χωρίς ιατρική συνταγή. Κάτι τέτοιο δεν έγινε εφικτό. Υπήρχε ένα μπέρδεμα σε σχέση και με δύο καινούργια εμβόλια τα οποία κυκλοφόρησαν και τα οποία απευθύνονταν σε ηλικίες άνω των 65 με ευρωπαϊκή οδηγία και τα οποία τελικά πήγαν αποκλειστικά με ιατρική συνταγή χορηγούμενα. Εν τούτης, με κατάλληλες νομίζω παρεμβάσεις, καταφέραμε από 1η Νοεμβρίου, από σήμερα, να μπορέσουμε στο φαρμακείο να εμβολιάζουμε χωρίς ιατρική συνταγή, δωρεάν, για τα συμβατικά τετραδύναμα εμβόλια, αυτά που κάναμε και πέρυσι δηλαδή, σε όλες τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Άρα ο κόσμος που μας ακούει τώρα και ενδιαφέρεται να κάνει το αντιγρυπικό εμβόλιο, κύριε Κατσαράκη, να γνωρίζει ότι μπορεί να απευθυνθεί στο φαρμακείο της γειτονιάς του, σε όποιο φαρμακείο τέλος πάντων επιθυμεί, για να κάνει τον εμβολιασμό, εφόσον δεν πρόκειται λοιπόν για τα πολύ εξειδικευμένα εμβόλια που αφορούν οι συγκεκριμένες ομάδες. Ακριβώς, εφόσον δεν υπάρχει σύσταση από τον γιατρό του για κάτι άλλο, μπορεί να επισκεφθεί στο φαρμακείο. Υπάρχει επάρκεια εμβολίων. Έχουν σταθεί φέτος πάνω από 4 εκατομμύρια δόσεις αντιγρυπτικών εμβολίων. Εν τούτη, η συζήτηση, όπως είπατε, δεν είναι η αναμενόμενη. Ο Οκτώβρης ήταν ένας πολύ χαμηλά μήνας όσον αφορά τον εμβολιασμό. Και αυτό, βέβαια, συνετέλεσε καιρικές συνθήκες, ώστε πολλοί πολίτες να αναβάλουν τον εμβολιασμό τους, πιστεύω, για αργότερα. Εν τούτης, πρέπει να πούμε ότι η γρίπη είναι μπροστά μας, κάνει την εμφάνισή της τέλη Δεκέμβρη, αρχές Ιανουαρίου. Οπότε έχουμε όλο το χρονικό διάστημα εντός του Νοεμβρίου, έχοντας και ως δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχει ένα διάστημα 14 ημερών προκειμένου να μπορέσει ο οργανισμός να αναπτύξει υπαρκή αντισώματα και ανοσία έναντι της γρίπης. Έχουμε όλο το διάστημα να το πράξουμε. Άρα είναι κυρία... τώρα η καταλληλότερη περίοδος. Αυτή είναι η ερώτηση. Είναι τώρα η ενδεδειγμένη περίοδος, τώρα στα μέσα Νοεμβρίου, κύριε Κατσαράκη. Πότε είναι? Πάντα λέγαμε από 15 Οκτωβρίου μέχρι τέλη Νοεμβρίου. Δείχνουν όμως τα δεδομένα και ειδικά τα περισσινά ότι η γρίπη μετατοπίζεται και κάνει την κορύφωσή της, κάνει την εμφάνισή της αρχές Ιανουαρίου, την κορύφωση το Φλεβάρι και φτάνει μέχρι το Μάρτι. Πέρυσι είχαμε και περιστατικά τον Απρίλιο. Αυτό δείχνει, ιδιαίτερα και για το νησί μας, ότι προλαβαίνουμε να εμβολιαστούμε για την γρίπη εγκαίρως πριν αυτή κάνει την εμφάνισή της. Και επαναλαμβάνω, με προτεραιότητα για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, άνω των 60, αυτοί οι οποίοι παρουσιάζουν χρόνια νοσήματα, κυρίως αναπνευστικά, καρδιολογικά, χρόνια νοσήματα και πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις, όπως είμαστε εμείς οι υγειονομικοί, επίσης κτηνίατροι, κτηνοτρόφοι και πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις. Κύριε Κατσαράκη, πρακτικά η διαφορά τώρα ανάμεσα στα 4 κλασικά αντιγρυπικά εμβόλια που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια και στα 2 καινούργια που αναφέρατε, υπάρχει κάποια αξιοσημείωτη διαφορά? Πολύ σωστή ερώτηση. Είναι εισάξια τα εμβόλια. Δηλαδή, εκείνος ο οποίος θα έρθει στο φαρμακείο και θα εμβολιαστεί με το κλασικό, το συμβατικό τετραδύναμο εμβόλιο όπως κάνουμε κάθε χρόνο, θα αποκτήσει ίδια προστασία. Είναι εισάξιο με τα 2 νέα τεχνολογία.
τα οποία απευθύνονται κυρίως σε νοσοκατασταλμένους ασθενείς, σε ηλικιωμένους ασθενείς οι οποίοι έχουν και συνοσηρότητες και οι οποίοι για να κάνουν γρήγορη παραγωγή αντισωμάτων χρειάζονται αυτά τα νέα εμβόλια, αλλά όχι ο περισσότερος πληθυσμός. Ναι, για να μην φτάσουμε και στο σημείο να δούμε ενδεχομένως και ο κόσμος να φτάσει στα φαρμακεία και να σας λέει: εγώ θέλω το καλό εμβόλιο. Θέλω το καινούργιο, το καλό. Θέλω το καινούργιο, θέλω το δυνατό. Έτσι, να γνωρίζει ο κόσμος ότι είναι εισάξια. Ακριβώς. Μάλιστα. Υπάρχει, όπως είπατε εσείς, δεν υπάρχει ενδιαφέρον ακόμη, τουλάχιστον στο κομμάτι του Οκτωβρίου. Πιστεύετε ότι αυτό θα αυξηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα? Τι λέει η εμπειρία σας? Νομίζω τα στοιχεία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ήταν πολύ χαμηλά σε σχέση με τον εμβολιασμό του Οκτωβρίου. Όμως βλέπουμε ένα ζωηρό ενδιαφέρον και ήδη επειδή έγινε γνωστό ότι άνοιξε η πλατφόρμα διασύνδεσης με το εμβολιαστικό μητρό απευθείας από τα φαρμακεία, έχουμε ήδη σήμερα αρκετή μεγάλη ζήτηση. Να. Κύριε Κατσαράκη, αυτό που ανέφερε και η Νικολέτα στην εισαγωγή της, υπάρχουν ελλείψεις σε επίπεδο φαρμάκων λόγω και της ιδιαίτερης περίοδου, έτσι τώρα που έχουμε έξαρση των ιώσεων, ιδίως και στις παιδικές ηλικίες? Νομίζω ότι το περσινό πάθημα έγινε μάθημα όσον αφορά τα φάρμακα του χειμώνα και έχουν πάρθει σε κεντρικό επίπεδο αρκετά μέτρα για να αντιμετωπίσουν την επάρκεια στα φάρμακα του χειμώνα για την αντιμετώπιση των ιώσεων, που είναι και τα φάρμακα τα μη συνταγογραφούμενα, όλα τα αντιπαιρετικά, αποσυμφορητικά σιρόπια του βήχα τα οποία θα χρειαστούν, αλλά και τα αντιβιωτικά σκευάσματα, τα συνταγογραφούμενα και όλα τα αναπνευστικά φάρμακα τα οποία σίγουρα θα χρειαστούν. Αυτό και έγινε με την παρέμβαση και των συλλόγων και του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, που βοήθησε σε αυτά τα σκευάσματα να προστατευτούν όσον αφορά την εξαγωγή τους, που είναι μία μάστιγα. Αυτές οι περίφημες εξαγωγές που λέμε. Φαρμάκων. Ναι, ναι. Ακριβώς, δηλαδή φάρμακα τα οποία εισάγονται και δυστυχώς επανεξάγονται. Έτσι λοιπόν όλα αυτά αποτέλεσαν μια ιδιαίτερη κατηγορία αντιβιωτικών και αναπνευστικών σκευασμάτων, τα οποία προστατεύονται όσον αφορά την επανεξαγωγή του και έχει δοθεί έμφαση πλέον στο να έρθουν μεγαλύτερες ποσότητες στη χώρα μας, δεδομένου ότι πρόκειται για καινοτόμα σκευάσματα τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν γενώσιμα. Στα γενώσιμα, τα αντίγραφα δηλαδή, δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε μια πάρα πολύ δυνατή ελληνική φαρμακοβιομηχανία που καλύπτει τις ανάγκες. Εκεί η οποία έχουμε πρόβλημα είναι στα εισαγόμενα και γίνονται προσπάθειες να υπάρχει ένα στρατηγικό απόθεμα το οποίο θα βοηθήσει να περάσουμε την περίοδο του χειμώνα. Πάντως νομίζω, κύριε Κατσαράκη, ξεπεράσαμε και εκείνο το ταμπού με τα γενώσιμα και αυτή την αίσθηση που υπήρχε στην αρχή στον κόσμο ότι ενδεχομένως τα γενώσιμα φάρμακα δεν είναι εισάξια. Ότι είχε περάσει ότι είναι, ας πούμε, κάτι σαν αντικατάσταση δύσκολης στιγμής. Αυτές υπήρχαν οι πρώτες αντιδράσεις όταν τα γενώσιμα μπήκαν πιο δυνατά στη ζωή μας. Έχετε δίκιο και ήταν και λεθασμένος ο τρόπος στον οποίο προσπάθησαν να το επιβάλλουν. Έκτοτε έχουμε δει ότι κυρίως με το ελληνικό φάρμακο, που το ελληνικό είναι ένα γενώσιμο φάρμακο, αλλά έχει πάρα πολύ καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, μάλιστα εξάγεται σε πάρα πολλές χώρες και αυτό έχει βοηθήσει και την ελληνική φαρμακοβιομηχανία να στηριχθεί και βέβαια να υπάρχει επάρκεια στην εσωτερική αγορά. Ουσιαστικά, το οποίο δεν είναι δεδομένο. Ναι. Για άλλες χώρες. Άλλες χώρες δεν έχουν αντίστοιχη βιομηχανία γενωσίμων για να καλύψουν εσωτερικές ανάγκες. Ουσιαστικά, κύριε Κατσαράκη, αν το έχω κατανοήσει και εγώ καλά, το γενώσιμο είναι απλά ότι είναι αγορασμένη η πατέντα του φαρμάκου. Δηλαδή, δεν είναι η πατέντα του φαρμάκου παραγωγή της ίδιας της εταιρείας. Έτσι, όταν πλέον φύγει από ακριβώς, τα χρόνια. Έχει. Ναι, αυτό. Έχει λήξει η πατέντα, έχει λήξει η περίοδος προστασίας, οπότε μπορεί μια φαρμακοβιομηχανία να το βγάλει και πάλι όμως το φάρμακο ελέγχεται, πάλι πρέπει να τηρεί κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές και να έχει πολύ καλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία ελέγχει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός. Κύριε Κατσαράκη, με κάποια διαβητικά φάρμακα που είχε γίνει ένας χαμός τους προηγούμενους μήνες που τα παίρνανε πολλοί κόσμος γιατί ήθελε να δυνατήσει και όχι γιατί ήταν διαβητική, τι γίνεται? Υπάρχουν ακόμα αυτές οι ελλείψεις και στα Χανιά και σε επίπεδο Κρήτης? Αυτά τα φάρμακα είναι καινοτόμα και έχουν φέρει την επανάσταση στη ρύθμιση του ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Uh-huh. Και γι' αυτό πλέον συστήνονται και συνταγογραφούνται σε μεγάλη έκταση από τους γιατρούς. Η συνταγογράφησή τους και η ζήτησή τους δεν ήταν ανάλογη της παραγωγής τους και της προμήθειάς τους, δεδομένου ότι ήταν αυτά τα καινοτόμα μόρια τα οποία τα ήθελε όλος ο πλανήτης. Uh-huh. Άρα υπήρχε πρόβλημα στην προμήθειά τους σε σχέση με τη ζήτηση. Αυτό έχει αρχίσει λίγο και εξομαλύνεται χωρίς να έχει λυθεί.
όμως έχουν λυθεί τα προβλήματα που είχαν να κάνουν με σταυράφησή τους για τρίτους σκοπούς, όπως η παχυσαρκία, για παράδειγμα, που αναφέρατε. Ναι. Έχει θωρακιστεί, νομίζω, το σύστημα, το συνταγράφησης, έτσι ώστε να χορηγούνται πλέον με τέτοια κριτήρια που δεν αφήνουν περιθώρια για να πάνε κάπου αλλού. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κατσαράκη. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή μας. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.